Γεια σας. Γεια σας από τον τρελό κόσμο. Και όπως συνηθίζουμε τον τελευταίο καιρό, ξεκινάμε πάντα με το γελιογραφικό μας σχόλιο. Πρώτα του Γιάννη Κυριακόπουλου, του γνωστού μας Κυρ. Είναι των ημερών και νομίζω ότι θα το κάνει τραγούδι και ο Σφακιανάκης αυτό. Πάμε και στην επόμενη γελιογραφία. Είναι η επιστροφή, η θριαμβευτική επιστροφή του Πρωθυπουργού από τη Γερμανία και μια και αναφερόμαστε στη Γερμανία και υποδεχτήκαμε τον Μάξιμους Αντώνιους, θα μάθουμε και τις τελευταίες ειδήσεις από τη Γερμανία. Τώρα μόλις βλέπω στην Deutsche Welle ότι σήμερα πραγματοποιείται η τελευταία ημέρα των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους σοσιαλδημοκράτες και την κυρία Μέρκελ, τους χριστιανοδημοκράτες δηλαδή. Κάποτε νομίζαμε ότι θα ήταν αποφασιστική σημασίας για μας ο σχηματισμός γερμανικής κυβέρνησης. Είναι αποφασιστική σημασίας βέβαια για την Ευρώπη, αλλά το ελληνικό πρόβλημα έχει μετατεθεί για την άνοιξη. Οπότε, στο σημερινό τελευταίο γύρο των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να βρεθεί κοινός παρανομαστής σε μια σειρά ζητημάτων, όπως τα διόδια στους αυτοκινητόδρομους. Οι γερμανικοί αυτοκινητόδρομοι, οι σπουδαίοι αυτοί οι αυτοκινητόδρομοι στο κέντρο της Ευρώπης, όπου δεν υπάρχουν διόδια, θα πρέπει κάποτε να αποφασιστεί αν θα μπουν και εκεί διόδια, εάν θα δοθούν σε ιδιωτικές εταιρείες, όπως γίνεται τώρα και στην Ελλάδα να δοθούν και τα τελευταία διόδια που ανήκουν στο κράτος σε ιδιωτικές εταιρείες. Τι θα γίνει με τον κατώτατο μισθό και τις συντάξεις? Σήμερα το μεσημέρι συναντώνται στο Willy Brandt House, το μέγαρο του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, ηγεσία των δύο κομμάτων, της Χριστιανικής Ένωσης, CDU, και Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης, CSU, της Βαβαρίας, του αδελφού κόμματος των Χριστιανοδημοκρατών, και οι Σοσιαλδημοκράτες του SPD, και το απόγευμα θα συνεδριάσουν 75 μέλη των διαπραγματευτικών ομάδων και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το τελικό κείμενο της συμφωνίας θα πρέπει να έχει συνταχθεί μέχρι αύριο. Έχουν αρχίσει και σφίγγουν τα όρια στη Γερμανία. Στις προχθεσινές μαραθώνιες διαβουλεύσεις που κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, οι εκπρόσωποι των τριών κομμάτων συζήτησαν διεξοδικά το πρώτο προσχέδιο της κυβερνητικής συμφωνίας. Επιτάπητος τέθηκαν οι λεπτομέρειες του σχεδίου και το κλίμα ήταν αρκετά καλό, όπως υποστηρίζει η Deutsche Welle. Άλυτα βέβαια παραμένουν τα ακαθόδη ζητήματα που κυριάρχησαν στις διαπραγματεύσεις των τελευταίων 5 εβδομάδων. Στην τελευταία συνεδρίαση πρέπει να αποσαφινιστούν μεταξύ άλλων οι λεπτομέρειες που αφορούν στον κατώτατο μισθό κυρίως. Στο προσχέδιο της συμφωνίας οι δύο πλευρές συμφωνούν μεν στην εισαγωγή ενός νομικά κατοχυρωμένου κατώτατου μισθού. Διαφωνίες υπάρχουν ωστόσο ως προς την έναξη εφαρμογής, το ύψος και τις εξαιρέσεις. Έξω από την ατζέντα βρέθηκε το θέμα της διπλής υπηκότητας και φαίνεται και εκτός ατζέντας είναι και η πρόταση των σοσιαλδημοκρατών και χριστιανοδημοκρατών για τη δυνατότητα διεξαγωγής πανγερμανικών δημοψηφισμάτων. Αυτά για τη Γερμανία και ας περάσουμε τώρα στο κύριο θέμα που επικρατεί αυτές τις μέρες στην ειδησιογραφία και είναι το, ας το πούμε, ο θρίαμβος της διπλωματίας για το Ιράν. Όπως γράφει και η Γαλλική Λιμπερασιόν, δεν πρέπει να υποτιμάται η σημασία της συμφωνίας. Το μέλλον της Μέσης Ανατολής δεν γίνεται ασφαλέστερο, αλλά για πρώτη φορά δρομολογείται διάλογος ανάμεσα στο Ιράν, των Μουλάδων, όπως αναφέρει η εφημερίδα, και τον υπόλοιπο κόσμο για το βασικό θέμα του πυρηνικού εξοπλισμού, αλλά και το ρόλο της Τεχεράνης στην περιοχή. Όπως παρατηρεί ο Γάλλος αρθρογράφος, η συμφωνία βέβαια έχει προσωρινό χαρακτήρα. Σε 6 μήνες όλα μπορούν να συμβούν και οι ριζοσπαστικοί από τις δύο πλευρές μπορούν να κάνουν το παν για να αποτύχει η συμφωνία.
Εκείνο που μένει είναι ότι η διπλωματία για την ώρα θριάβευσε στη Γενέβη και έδωσε χρόνο για τη δημιουργία δομών για μια μόνιμη συμφωνία, καταλήγει η εφημερίδα. Στην ίδια γραμμή σκέψης και ο σχολιαστής της αυστριακής Neue Zürcher Zeitung, ο οποίος μάλιστα κάνει... Zürcher Zeitung, δεν νομίζω την αυστριακή, μπράβο Deutsche Welle, τέτοιο λάθος, είναι ελβετική. Η Ζυρίχη ακόμα ανήκει στην Ελβετία. Η Neue Zürcher Zeitung, λοιπόν, γράφει, κάνει λόγο για μια τομή ιστορικής σημασίας στη Μέση Ανατολή, το Ιράν, αναβαθμίζεται σε επίσημο εταίρο της Δύσης. Βλέπουμε τώρα ένα βίντεο από το Υπουργικό Συμβούλιο όπου, στο Ισραήλ, όπου ο Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάου επανέλαβε τη φράση του ότι δεν είναι ιστορική σημασίας, αλλά ήταν ιστορικό λάθος. Ο Ρόμπερτ Φίσκ, ο πιο γνωστός Βρετανός ανταποκριτής του Independent και γνώστης των θεμάτων της Μέσης Ανατολής, βρίσκεται εκεί πάρα πολλά χρόνια. Από τη Βρυτό, λοιπόν, στέλνει ένα μήνυμα που λέει είναι μία νίκη αυτή για τους Σιήτες η συμφωνία του Ιράν. Γιατί δίνει και μια ελπίδα ότι ο Μπασάρ Αλ-Άσαντ δεν θα παραμείνει στην εξουσία. Θα παραμείνει στην εξουσία. Εκείνο που φαίνεται ότι είναι απομονωμένο είναι το Ισραήλ. Αλλά ήδη το Ισραήλ έχει αρχίσει να κάνει επαφές με τη Σαουδική Αραβία. Όσο και αυτό σας φαίνεται παράξενο. Αλλά τι παράξενο όταν ο εχθρός του εχθρού μου είναι δικός μου φίλος. Λοιπόν, η Σαουδική Αραβία είναι γνωστή αντίπαλος των Σιητών της Μέσης Ανατολής και ειδικότερα του Ιράν. Και το Κατάρ και το Κουβέιτ και οι άλλες σουνιτικές οντότητες στα κράτη του κόλπου είχαν ελπίδες ότι δεν θα γινόταν συμφωνία στη Γενέβη. Αυτό όμως για τη Μέση Ανατολή δεν θα ήταν καλό, γιατί η συμφωνία σημαίνει ότι οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί, οι πολιτικοί ηγέτες, δεν έχουν τόσο μεγάλη επιρροή πλέον στον κόσμο τους για να κάνουν και άλλες μάχες, και ο αμερικανικός και ο αγγλικός λαός, όπως υποστηρίζει ο Φίσκ, δεν έχει αντοχές για άλλον ένα πόλεμο τύπου Ιράκ και Αφγανιστάν. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συμφωνία της Γενέβης για το Ιράν έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάου, ο οποίος θα ήθελε να πληγεί κάποια στιγμή το Ιράν, ίσως ακόμα και τώρα. Αλλά στην περίπτωση αυτή θα είναι μόνος του και τα αεροπλάνα του δεν θα έχουν την αμερικανική υποστήριξη των ραντάρ. Και όταν είπε χτες ότι τον ραντάρ του στόλου που βρίσκεται στην περιοχή και ελέγχει το Ιράκ, του αμερικανικού στόλου. Το πιο επικίνδυνο καθεστώς, είπε ο Νετανιάου σε αυτή την ομιλία που βλέπουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, έκανε ένα βήμα μπροστά κατακτώντας το πιο επικίνδυνο όπλο. Πολλοί Άραβες και δυστυχώς πάρα πολύ άλλος κόσμος στη Δύση αναρωτιέται αν το Ισραήλ θα ανεχτεί αυτό να ανήκει στο Ιράν αυτό το όπλο. Έτσι απορρίπτουμε την συμφωνία της Γενέβης η οποία δίνει δικαιώματα στην πιο επικίνδυνη κυβέρνηση στον κόσμο. Εδώ παραλείπει πάντα ο Νετανιάου να αναφέρει ότι το δικό του κράτος κατά πόσον είναι επικίνδυνο και κατά πόσον κατέχει πυρηνικά όπλα, που κατέχει. Ο πυρηνικός επιστήμονας Βανούνου πριν μερικά χρόνια, ο Ισραηλινός πυρηνικός επιστήμονας Βανούνου, έκανε τις αποκαλύψεις και από τότε διώχθηκε, φυλακίστηκε και νομίζω ότι βρίσκεται ακόμα σε κατοίκον περιορισμό. Επί 6 μήνες τώρα θα έχουμε μια αγωνία, ο υπόλοιπος κόσμος, κατά πόσον το Ισραήλ θα κάτσει φρόνιμο.
ή κατά πόσον το Ισραήλ δεν θα παίξει κάποιο προβοκατόρικο ρόλο για να σπάσει αυτή η συμφωνία με το Ιράν και τη Δύση. Πάντα έχουμε πει ότι η πολιτική δεν παίζεται μόνο σε αυτά που βλέπουμε, αλλά και σε αυτά που γίνονται υπόγεια από πίσω. Και ας ελπίσουμε ότι το Ισραήλ θα κάτσει φρόνιμο, ίσως για πρώτη φορά θα παραδεχτεί ότι μπορούν κάποιοι άλλοι να κανονίζουν τη διπλωματία και όχι πάντα το εβραϊκό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πάμε τώρα σε μια άλλη ιστορική διάσκεψη που έγινε στη Βαρσοβία και ήταν η διάσκεψη για το κλίμα, η οποία δεν έβγαλε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, ούτε καν επικύρωσε τις συμφωνίες που είχαν γίνει πριν από πάρα πολύ καιρό στο Κιόντο. Ήταν ίσως η πιο ουδέτερη, με την έννοια ότι δεν υπήρχε ουσιαστικό αποτέλεσμα και υπήρξαν πάρα πολλές διαφωνίες. Εδώ βέβαια οι διαφωνίες εκφράστηκαν από οικολογικές οργανώσεις, δηλαδή από οργανώσεις βάσης. Σε επίσημο επίπεδο όλοι ήταν ευχαριστημένοι, επειδή παραμένει το status quo. Πολλές αναφορές στο σημερινό γερμανικό τύπο για το απογοητευτικό αποτέλεσμα της διάσκεψης για το κλίμα, που ολοκληρώθηκε στη Βαρσοβία μετά από μαραθώνιες διαβουλεύσεις. Ο σχολιαστής της Frankfurter Allgemeine Zeitung επιχειρεί να αναλύσει τους λόγους που η διεθνής κοινότητα δυσκολεύεται να λάβει τολμηρές αποφάσεις. Όπως γράφει λοιπόν στη γερμανική εφημερίδα της Frankfurtis, στις διασκέψεις αυτές διακυβεύεται καταρχήν η σωτηρία του κλίματος, επισημαίνει ο σχολιαστής. Επιπλέον όμως πρόκειται για την εθνική κυριαρχία και για το ερώτημα της ιστορικής ενοχής των αποζημιώσεων και της πρόληψης των καταστροφών. Όμως αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα, ότι δηλαδή η Δύση πρέπει να πληρώνει για να μπορούν ορισμένες υποανάπτυξης χώρες να εξαγοράζουν παραχωρήσεις, δεν λειτουργεί πλέον στην ίδια κλίμακα. Ένας από τους λόγους είναι ότι αρκετές από αυτές είναι πλουσιότερες από ότι οι παραδοσιακές βιομηχανικές χώρες, και αυτή η εξέλιξη πρέπει να καταγραφεί στις διαπραγματεύσεις για το κλίμα. Προειδοποιήσεις προς την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γερμανίας να κάνουν περισσότερα δεν πρόκειται να εισακουστούν όσο καιρό οι υπόλοιποι εταίροι δεν είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε δεσμευτικές συμφωνίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί μόνη της να σώσει το παγκόσμιο κλίμα, καταλήγει ο Γερμανός αρθρογράφος της Allgemeine Zeitung. Η γερμανική εφημερίδα Tagen Zeitung του Βερολίνου κάνει θετικό απολογισμό παρά το πτωχό αποτέλεσμα της διάσκεψης. Η πολιτική ξέρει να διαχειρίζεται τέτοιες συναντήσεις κορυφής, σημειώνει ο σχολιαστής. Η Κίνα ως χώρα με τις περισσότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα προσπαθεί να κατακτήσει τις πράσινες αγορές του μέλλοντος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διακινδυνεύει τη ρήξη με το λόμπι του ορυκτού άνθρακα, ενώ σε πολλές περιοχές του πλανήτη μας οι πηγές ενέργειας ηλιακές και τα λοιπά, οι οικολογικές είναι φθηνότερες από τις παραδοσιακές. Η ενεργειακή αλλαγή στη Γερμανία θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο εάν όλα αυτά επαρκούν για να επιτευχθεί το 2015 στο Παρίσι μια νέα συμφωνία. Θα εξαρτηθεί κυρίως από το αν η πολιτική και η οικονομία φοβηθούν για το μέλλον τους από τις πιέσεις των απλών ανθρώπων. Ελπίδες από σενάρια φυσικών καταστροφών δεν μπορούν να αντιληθούν. Ισχυρότερο σήμα κινδύνου είναι ο τυφώνας στις Φιλιππίνες, που όμως δεν πρόκειται να δώσει η φύση και να έδινε, δεν θα επηρέαζε, όπως διαπιστώνει η εφημερίδα. Και είναι γνωστό βέβαια αυτό το σχόλιο, αυτό που λέει ότι στην πολιτική σκηνή, στο παγκόσμιο, στην πολιτική σκηνή, πολύ λιγότερο ρόλο παίζει η σκέψη των απλών ανθρώπων από τη σκέψη των μεγάλων βιομηχανιών, των βιομήχανων, οι οποίοι φυσικά ελέγχουν, έχουν σφιχταγκαλιασμένες τις κυβερνήσεις σε όλες τις χώρες του πλανήτη. Ας πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο μπορώ να σας πω με συγκλώνησε. Παρόλο που κάθε μέρα σχεδόν ή πάρα πολύ συχνά
διαβάζουμε για το τι γίνεται στο Ιράκ. Το Ιράκ το οποίο με την επέμβαση των νατοϊκών δυνάμεων που έγινε για να το σώσει από τον κακό Σαντάμ Χουσέιν, ένα δικτάτορα του κερατά, να το πούμε δηλαδή με απλά λόγια, αλλά που είχε κατορθώσει να κρατάει ενωμένο ένα κράτος και ειρηνικό και φιλήσυχο. Όμως κατόρθωσαν οι Αμερικανοί και το μετέτρεψαν σε αυτές τις εικόνες που θα δούμε. Και βγήκε ένα ημερολόγιο του τρόμου, γιατί στο 2013 είχαμε το χειρότερο έτος από άποψη θυμάτων στο Ιράκ από το 2008, όπου ήταν το αποκορύφωμα της έντασης που επικρατούσε, γιατί το Ιράκ είναι μια διαλυμένη χώρα. Έχει διαλυθεί σε θρησκευτικές μειονότητες και θρησκευτικά δόγματα του Ισλάμ φυσικά. Έχει διαλυθεί σε εθνοτικές οντότητες και φυσικά υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία είναι διορισμένη από τους Αμερικανούς και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Εάν κοιτάξουμε λοιπόν, στον Ιανουάριο είχαμε 22 νεκρούς. Προχωρώντας το Φεβρουάριο είχαμε φτάσει από την 1η Ιανουαρίου και στους 22 στους 357 νεκρούς. Το Μάρτιο οι νεκροί είχαν γίνει 715 αθρηστικά από εκρήξεις και διάφορες τέτοιες παρόμοιες ενέργειες. Τον Απρίλιο οι νεκροί είχαν γίνει 1109. Το Μάιο 1653. Τον Ιούνιο ο αριθμός αυτός είχε φτάσει τους 2540. Οι νεκροί τον Ιούλιο συνολικά μέχρι τον Ιούλιο ήταν 3.188. Τον Αύγουστο 4.156. Το Σεπτέμβριο 5.071. Και τον Οκτώβριο οι νεκροί από τις τρομοκρατικές ενέργειες, από τις διάφορες βομβιστικές ενέργειες, έφτασαν τους 6.291. Συνολικά, με τους νεκρούς του Νοεμβρίου, το σύνολο των νεκρών στο Ιράκ για φέτος έχει φτάσει στους 7.380. Αυτός είναι ένας τραγικός απολογισμός που θα ήθελα να τον λάβουν υπόψη τους. Μεγάλη σημασία που δίνουν, εν πάση περιπτώσει, οι δυνάμεις εκείνες που έσπρωξαν τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ να πραγματοποιήσει την επιχείρηση, τη στρατιωτική επιχείρηση, παρασύροντας και άλλες χώρες πρόθυμες, πάντα υπάρχουν οι πρόθυμες, ή χώρες οι οποίες αναγκαστικά ακολουθούν τις αμερικανικές δυνάμεις. Να θυμίσουμε εδώ ότι υπάρχει και στρατιωτική δύναμη ελληνική. Λένε ότι είναι υποστήριξης, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει ακόμα και σήμερα ελληνική στρατιωτική δύναμη στο Αφγανιστάν. Έχει υποχρεωθεί η ελληνική κυβέρνηση για λόγους συμπαράταξης με τις άλλες νατοϊκές δυνάμεις να στείλει δυνάμεις στο Αφγανιστάν. Τώρα τι δουλειά κάνουν εκεί πέρα οι δυνάμεις μας, τι δουλειά έχουν δηλαδή οι δυνάμεις μας, κάποια δουλειά θα κάνουν. Είναι μάλιστα νομίζω και μια ιατρική μονάδα και μια... Και καλά, η ιατρική μονάδα δικαιολογείται ότι είναι και για ανθρωπιστικούς λόγους, αν και δεν νομίζω να ασχολείται με τους πολίτες του Αφγανιστάν, αλλά υπάρχει και μια δύναμη υποστήριξης στο αεροδρόμιο, νομίζω, της Καμπούλ. Αυτά μπορούν να μας τα διαψεύσουν του Υπουργείου Άμυνας, αν έχουμε πει κάποια υπερβολή. Εν πάση περιπτώσει, το δράμα το είδαμε στο Ιράκ. Πριν από λίγο καιρό είχαμε δει το δράμα που συμβαίνει στη Λιβύη, όπου επεμβαίνουν οι δυτικές δυνάμεις, προκαλούν καταστροφή. Δηλαδή δεν αφήνουν τους λαούς να αποφασίσουν μόνοι τους και βοηθάνε να υπάρξουν τα βιομηχανικά συμφέροντα, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο πόλεμος του Ιράκ έγινε από το λόμπι του πετρελαίου, όπου ανήκει η οικογένεια Bush στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Λιβύη έγινε από η επέμβαση με
προεξάρχουσα δύναμη τη Γαλλία, για να ανατραπεί αυτό το τέρας ο Καντάφη, το τέρας σε εισαγωγικά, ο οποίος είχε κατορθώσει να δώσει μια ανάσα σε ένα λαό, ο οποίος επί χρόνια ζούσε σε μια κατάσταση κάτω από ένα φεουδαρχικό σύστημα, το οποίο σιγά σιγά επανέρχεται με τους πολέμαρχους στη Λιβύη, και φυσικά έχουμε και την ιστορία ότι ούτε το πετρέλαιο πηγαίνει εκεί που πρέπει, γιατί το πετρέλαιο, δηλαδή οι απολαβές του πετρελαίου, δεν πάνε πλέον στο λιβικό κράτος, αλλά στις 7 αδελφούλες, οι οποίες έχουν συμπληχθεί και έχουν γίνει 4-5 τώρα, οι οποίες επανήλθαν στη Λιβύη για την νίκη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της παγκοσμιοποίησης. Ας πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα πριν προχωρήσουμε στα άλλα θέματα. Θα πάμε στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βουκουρεστίου για να δούμε μια από αυτές τις ανοιχτές συναυλίες που γίνονται.
Και μετά από αυτό το σύντομο διάλειμμα με το παλιό αυτό γνωστό ιταλικό λαϊκό τραγούδι, Φωνικολί, Φωνικουλά, θα πάμε πάλι στο χώρο της Μέσης Ανατολής, όπου συμβαίνουν κάποια πράγματα που δεν είναι και τόσο γνωστά. Όπως ότι στη Σαουδική Αραβία οι γυναίκες που δεν έχουν δικαίωμα βέβαια ψήφου ακόμα, όλο υπόσχεται η κυβέρνηση θα τους δώσει δικαίωμα ψήφου, ίσως δοκιμάσουν και διάφορα άλλα κόλπα σε κάποιο είδους δημοτικές εκλογές, δεν έχουν δικαίωμα να οδηγούν. Έχουν αρχίσει λοιπόν να εμφανίζονται κάποιες τολμηρές Σαουδαραβίνες, οι οποίες ανεβάζουν films στο YouTube και στα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας να οδηγώντας αυτοκίνητα, διακινδυνεύοντας βέβαια να συλληφθούν, γιατί εκεί ο νόμος είναι πάρα πολύ αυστηρός και πάρα πολύ αντρικός, και ζητούν να τους δοθεί άδεια οδήγησης. Ορισμένες πηγαίνουν και παίρνουν διπλώματα, επειδή δεν μπορούν να πάρουν δίπλωμα στη χώρα τους, στα γειτονικά πλέον ας πούμε φιλελεύθερα κράτη του κόλπου, όπως είναι το Κουβέιτ, και γυρίζουν πίσω και στην περίπτωση που τους σταματήσει έχουν να δείξουν κάποιο δίπλωμα οδήγησης. Οι περισσότερες όμως οδηγούν παράνομα και όπως λένε οι συντηρητικοί οι Σαουδάραβες και αυτοί που κυβερνούν κυρίως, ότι τι ανάγκη έχουν οι γυναίκες αφού για να βγουν από το σπίτι χρειάζονται πάντα να υπάρχει ένας άνδρας συνοδός. Δεν μπορούν να βγουν μόνες τους στον δρόμο. Και αφού υπάρχει ο άνδρας συνοδός, οδηγεί αυτός, οπότε δεν χρειάζονται αυτές να οδηγήσουν. Και βλέπουμε φυσικά ότι οδηγούν με την παραδοσιακή μαντήλα, τουλάχιστον τηρούν αυτό το νόμο, γιατί έτσι κι αλλιώς, άμα συλληφθούν χωρίς μαντήλα εκεί, κινδυνεύουν με αυστηρές ποινές. Όλες οι δηλώσεις που έχουν γίνει, όλες αυτές οι δηλώσεις γίνονται στο YouTube και προσπαθούν να διαμαρτυρηθούν. Έχει δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο κύμα διαμαρτυρίας στις γυναίκες, οι οποίες φυσικά σε μια ισλαμική χώρα, όχι όπως είναι στο Ιράν, γιατί και το Ισλάμ το κατηγορούμε ότι είναι η χώρα των μουλάδων, αλλά εκεί υπάρχει δημοκρατία και η γυναίκα είναι εντελώς διαφορετική. Και μας έχουν προσανατολίσει εναντίον του Ιράν, χωρίς να βλέπουμε τη Σαουδική Αραβία. Γιατί η Σαουδική Αραβία είναι πιστή σύμμαχος των ΗΠΑ. Τα πετρέλαια της Σαουδικής Αραβίας φαίνεται ότι ελέγχονται από κάποιες οικογένειες. Αυτή η, τώρα που κάνει δηλώσεις η Σαουδαραβίνα, χωρίς τη μαντήλα, ίσως αντιμετωπίσει τον νόμο. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ αυστηρός ο νόμος του Ιράν που απαγορεύει να είναι ασκεπής η γυναίκα. Εδώ βλέπουμε και τη διαμαρτυρία, γιατί οι γυναίκες που εργάζονται στις χώρες της Σαουδικής Αραβίας είναι ελάχιστες σε σχέση με το Κουβέιτ και το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Εδώ βλέπουμε τη διαμαρτυρία δεξιά μιας κοπέλας, μιας κυρίας, η οποία έχει σπουδάσει νομική και είδε και έπαθε για να βρει δουλειά υποστήριξη σε κάποιο γραφείο. Γραμματιακή υποστήριξη φυσικά θα κάνει, δεν της επιτρέπουν να πάει σε δικαστήρια και τέτοια πράγματα. Είναι μεγάλο το πρόβλημα της γυναίκας στη Σαουδική Αραβία και βέβαια επαναλαμβάνω ότι προτάσσεται ο Ισλαμικός νόμος όπως τον μεταφράζουν εκεί αυτοί που κατέχουν την εξουσία. Η βασιλεία και η μοναρχία της Σαουδικής Αραβίας και η κυβέρνηση που διορίζει. Στο 60% ζητάει να εργαστεί η Σαουδική Αραβία, αλλά μόνο στο 17% επιτρέπεται. Άμα μου έβγαζες το τέτοιο θα εξηγούσα. Αυτή είναι ένα γραφείο ευρέσεως εργασίας που έχει ανοίξει αυτός που αποκαλείται το αφεντικό, The Boss, και προσπαθεί να βρει δουλειά για τις γυναίκες της Σαουδικής Αραβίας μέσα από αγγελίες, μέσα από το Facebook και ο Χαλίντ Αχουντάιρ, ο οποίος δηλώνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει δουλειά μια γυναίκα στη Σαουδική Αραβία.
Λοιπόν, ας περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Έχουμε το θέμα Δύσης-Ανατολής που συνεχίζεται. Έχουμε βέβαια την ρωσική διπλωματία η οποία τον τελευταίο καιρό έχει κάνει μια τρομερά επιθετική πολιτική με επικεφαλής τον Σεργέη Λαυρόφ και θα πρέπει να μελετήσει καλά το θέμα της κρίσης με τη Συρία. Ζητάει από τη Δύση ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών και πολύ περισσότερο την καλή να αντιμετωπίσει τις ίδιες τις αιτίες που γεννούν τις συγκρούσεις και όχι τις συνέπειες από αυτές. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το αυτονόητο λέει ο Ρώσος Υπουργός ότι δεν μας νοιάζει ότι μέσα σε ένα εμφύλιο υπάρχουν θύματα και από τις δύο πλευρές. Αυτό είναι γνωστό. Πώς προκλήθηκε αυτός ο εμφύλιος και ποιοι τον στηρίζουν και ποιοι τον πυροδοτούν. Τη Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου του 2013, στον πρωινό καφέ της συντακτικής ομάδας της εφημερίδας Ρωσίσκα Γιαγκαζέτα, πρωινό καφέ, αναφέρει την πρωινή σύσκεψη βέβαια, φιλοξενήθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, ενημέρωσε τους δημοσιογράφους σχετικά με τις προετοιμασίες για την ειρηνευτική διάσκεψη για τη Συρία, Γενέβη 2, που θα γίνει σε ένα μήνα σχεδόν από τώρα, και το νέο γύρο συνομιλιών για τα πυρηνικά που έγινε για το Ιράν. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας υπογράμμισε την καλή συνεργασία με τους Αμερικανούς ομολόγους του και την πρόοδο που έχει γίνει στην προετοιμασία για τη Γενέβη 2 για το Συριακό. Ωστόσο, τόνισε ότι παραμένει πρόβλημα του ετοίμαστος της αντιπολίτευσης που ζητάει ασφαλείς ανθρωπιστικούς διαδρόμους στη Συρία. Δηλαδή, αυτό που θέλει η αντιπολίτευση είναι να της επιτραπεί να πάρει και άλλα όπλα για να ενδυναμώσει τη θέση της. Όλα αυτά μοιάζουν πολύ με προηγούμενα αιτήματα για τη δημιουργία παρόμοιων διαδρόμων, για τη δημιουργία ζωνών απαγόρευσης πτήσεων χωρίς συγκατάθεση της Συριακής κυβέρνησης και για τη χρήση αυτών των διαδρόμων και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από το εξωτερικό, διευκρίνησε ο Λαυρόφ ότι υπάρχουν πάρα πολλές αντιρρήσεις. Ο Ρώσος Υπουργός κατέστησε σαφές ότι θεωρεί μια τέτοια απέτηση υποκριτική. Έχω να κάνω μια πολύ απλή ερώτηση στους εμπνευστές της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία αυτών των διαδρόμων. Εσείς είστε οι ίδιοι που παρέχετε τα όπλα και τα παλιομαχικά και την ίδια στιγμή κόπτεστε διότι στις περιοχές που κατέχουν οι αντάρτες δεν φτάνει η ανθρωπιστική βοήθεια και ο άμαχος πληθυσμός υποφέρει. Τότε λοιπόν στείλτε μέσα από τους ίδιους διαδρόμους των όπλων την ανθρωπιστική βοήθεια. Ο επικεφαλής του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι κατά τη γνώμη των διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων σε αυτό το στάδιο το κύριο πρόβλημα το δημιουργούν οι ένοπλες ομάδες των ανταρτών. Ο Λαυρόφ εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η επικείμενη προεδρία της Ρωσίας στην Σύνοδο G8 θα αποτελέσει μια ευκαιρία για να οθήσει τους βασικούς παίκτες του κόσμου σε συμφωνίες πάνω σε βασικούς κανόνες επίλυσης των συγκρούσεων με ειρηνικά μέσα. Για παράδειγμα, ποτέ δεν πρέπει να υπάρχει συνεργασία με τρομοκράτες. Όμως, κατά τη διάρκεια της Αραβικής Άνοιξης, ορισμένα κράτη κινήθηκαν με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, καθοδηγούμενα όχι από τα κριτήρια της παγκόσμιας και της περιφερειακής ασφάλειας, αλλά από τις δικές τους γεωπολιτικές επιδιώξεις. Πάρτε την περίπτωση της Λιβύης, εκεί που το ΝΑΤΟ παρενέβη και εξόπλισε τους αντιπάλους του καθεστώτος Καντάφη. Οι αντίπαλοι του Καντάφη, αφού τον δολοφόνησαν βάναυσα, τώρα δημιουργούν προβλήματα στο Μάλι, το Τσάντ και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, είπε ο Ρώσος Υπουργός Λαυρόφ. Όσον αφορά τις προοπτικές της συμμετοχής της Συριακής Αντιπολίτευσης συνομιλίες, ο Λαυρόφ εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία. Έχουμε την αίσθηση ότι σταδιακά η θέση εκείνων που αρχικά έβλεπαν με εχθρότητα την ιδέα της πολιτικής διευθέτησης και πόνταρα αναπολιστικά στρατιωτική λύση γίνονται τώρα ολοένα και περισσότερο ρεαλιστές. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η ρωσική διπλωματία έχει πετύχει με μερικά άλματα και την έχει καταστήσει πρωταγωνιστή στις εξελίξεις διευθέτησης των κρίσεων, όπως αυτή της κρίσης με το Ιράν. Εκείνο που έχει σημασία όμως είναι ότι αντιμετωπίζει και ένα πολύ ψυχροπολεμικό κλίμα από την Δύση.
Έτσι, ο Λαυρόφ υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν λόγο να αυξάνουν το πρόγραμμα της αμυντικής ασπίδας, πυραυλικής αμυντικής ασπίδας στην Ευρώπη. Καλού κακού όμως η Ρωσία εφοδιάζει με ενισχύει τη δύναμη των S-300 στα σύνορα της Λευκορωσίας με τα άλλα κράτη. Πάντως, οι σχέσεις της Ρωσίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες βελτιώνεται όλο ένα και περισσότερο και αυτό επισημάνθηκε σε μια συνάντηση που είχαν δύο πρώην Υπουργοί Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Ιβάνοφ και και των Ηνωμένων Πολιτείων, η Μαντλίν Ολμπράιτ. Σε κοινό ανακοινωθέν που έγινε μετά από την συνάντησή τους και δημοσιεύεται στο Foreign Policy, στο περιοδικό Foreign Policy, ο Ιγκόρ Ιβάνοφ και η Μαντλίν Ολμπράιτ επισημαίνουν ότι αν και η Μόσχα και η Ουάσιγκτον έχουν πάρα πολλά προβλήματα και διαφωνίες σε διεθνές επίπεδο, οι λαοί των δύο χωρών θα πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στα παραδείγματα της επιτυχούς συνεργασίας και να επιδιώξουν αυτή η εμπειρία να είναι ο φάρος για το μέλλον. Σύμφωνα με μία πρόσφατη έρευνα του Ρωσικού Κέντρου Λεβάντα, η σχέση των Ρώσων απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε στάσιμη κατάσταση αντί να αυξάνονται. Τώρα θα ήθελα να κάνω μια έκκληση στον καλό μου φίλο τον Ανέστη που μου κάνει την τεχνική υποστήριξη εδώ καθημερινά, να κάνει και αυτός ένα αίτημα στον Μάκη Τριανταφυλόπουλο να μας αυξήσει την τεχνική υποστήριξη και να φτάσουμε στα επίπεδα που έχει φτάσει το αραβικό κανάλι της ρώσικης τηλεόρασης. Θα δούμε ένα φιλμάκι, το οποίο δεν καταλαβαίνω τι λέει, γιατί είναι στα αραβικά, αλλά με συγκλώνησε η τεχνική υποστήριξη του στούντιο. Ας το δούμε. هامة متسارعة تلك التي تعصف بالشرق الأوسط وكم هائل من الأخبار يتدفق عنوانه الأبرز مزيد من الضحايا والدمار وتطلع نحو الحرية انطلاقا من ذلك وضعت قناة روسيا اليوم نصب أعينها أن تنقل المشاهد إلى قلب الحدث ليعيشه صورة وصوتا في تقنية مذهلة فهي الغارات الإسرائيلية على εκφωνητής μιλάει για τον πόλεμο στη Συρία αλλά είναι σαν να συμμετέχει στο πεδίο της μάχης. هذا كله غيض من فيض ما تقدمه قناة روسيا اليوم والتي ترحب اليوم بضيف يخصها لأول مرة بالزيارة ضيفنا اليوم هو فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فأهلا وسهلا بسيادة الرئيس. Εδώ προφανώς έδειξε τον πρόεδρο της Ρωσίας, τον Βλαντίμιρ Πούτιν, να βρίσκεται στο στούντιο ενώ βρισκόταν από κάποιο άλλο φιλμ. Είναι η τεχνολογία που μπορεί να σε κάνει άνω-κάτω και οπωσδήποτε εντυπωσιακές εικόνες που μας έδειξε η ρωσική τηλεόραση στο αραβικό της κανάλι. Μια και βρισκόμαστε στη Ρωσία, θέλω να παρακολουθήσουμε την φλόγα που πηγαίνει προς το Σότσι για τους Ολυμπιακούς και τώρα βρίσκεται στη λίμνη Βαϊκάλη. Θα δούμε πάλι ένα εντυπωσιακό φιλμ, το πώς η φλόγα διέσχισε τη λίμνη Βαϊκάλη. Νομίζω ότι δεν χρειάζονται λόγια. Ας παρακολουθήσουμε λίγο το φιλμ. Thank you.
Τώρα αυτό ήταν εντυπωσιακό. Είδαμε ότι διέσχισε τη λίμνη Βαϊκάλη, ένα τμήμα της λίμνης. Βάλανε και μια αναμνηστική πλακέτα ότι από εδώ πέρασε η Ολυμπιακή φλόγα για τους αγώνες που θα γίνουν, τους χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες στο Σότσι. Θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο. Ας ελπίσουμε ότι είναι η φλόγα που ξεκίνησε από την Ολυμπία, γιατί εδώ μπορεί να περνάει υποθαλάσσια η φλόγα, αλλά είχαμε δείξει εκείνο το φιλμ που έσβησε στη διαδρομή προς τη Μόσχα και την άναψε ένας χωροφύλακας με τον ζήπο αναπτήρα του. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι οι Ρώσοι μετέδωσαν ότι για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων έχει διατεθεί ένα πυρηνοκίνητο καταδρομικό, το Μεγάλος Πέτρος, που θα συμμετέχει σαν ασπίδα ασφαλείας των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Σότσι, που είναι για το πρώτο δεκαμεθήμερο του 2014. Γι' αυτό στη διάρκεια των αγώνων το πλοίο παραμείνει ίσως στη Μεσόγειο, ενδεχομένως στο Αιγαίο ή την Κύπρο, όπως μεταδίδουν τα ρωσικά μέσα. Πρόκειται για το πυρηνοκίνητο καταδρομικό Πιότρ Βέλικιλι, που θα χρησιμοποιηθεί για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Το ενδεχόμενο αυτό ενισχύεται από έγγραφα των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, στα οποία αναφέρεται ότι εξυγχρονίζεται ο εξοπλισμός του πλοίου, ειδικότερα τα ηλεκτρονικά συστήματά του, προκειμένου να υποστηριχθούν οι δραστηριότητες στα πλαίσια της διοργάνωσης Σότσι 2014. Η εμφάνιση στη Μαύρη Θάλασσα, όπως και στη Βαλτική, πλοίου που λειτουργεί με τη χρήση πυρηνικής ενέργειας, είναι αδύνατη λόγω των διεθνών ναυτικών συνθήκων, υπενθύμησε πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού της Ρωσίας, Βίκτορ Κραβάντσκεκο. Ωστόσο, το καταδρομικό θα μπορέσει να υποστηρίξει την ασφάλεια της Ολυμπιάδας, ευρισκόμενο στη Μεσόγειο θάλασσα. Ο Κραβάντσκεκο πρόσθεσε ότι οι υποβρυχιακές δολοφθερές είναι εξαιρετικά απίθανες, διότι καμία χώρα δεν έχει ανακοινώσει ότι μποϊκοτάρει τους αγώνες. Ενώ με κανένα κράτος η Ρωσία δεν έχει κακές σχέσεις ώστε να αναμένει ανάλογες κακόβουλες πράξεις. Την πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί ο Μεγάλος Πέτρος για την προστασία των χειμερινικών Ολυμπιακών Αγώνων δεν απέκλεισε και ο αντινάβαρχος Βλαντίμιρ Ζαχάροφ, σύμφωνα με τον οποίο ακόμα και αν το πλοίο βρίσκεται στη Μεσόγειο, είναι υπεραρκετές οι δυνάμεις του, διότι τα συστήματα εντοπισμού που διαθέτει μπορούν να καλύψουν όλες τις περιοχές πτήσεων μακράς εμβέλειας σε σχέση με την περιοχή του Σότσι. Γι' αυτό το σκοπό έχουν άλλωστε κατασκευαστεί αυτά τα πλοία, εξηγεί. Πρόσθεσε ακόμα το Βελνεκέ στον πυράβλο του καταδρομικού επαρκεί για να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή. Επίσης, το Πιότρ Βέλικιλι δεν είναι απαραίτητο να βρίσκεται συγκεκριμένα στη βάση των πλοίων του στόλου της Μαύρης Θάλασσας. Η αυτονομία πλεύσης του Μεγάλος Πέτρος είναι ουσιαστικά απεριόριστη. Το σύστημα φαλάτωσης νερού και η εγκατάσταση λειτουργίας με πυρηνική ενέργεια επιτρέπουν στο καταδρομικό να εκτελεί υπηρεσία στη Μεσόγειο ως το τέλος της Ολυμπιάδας του 2014. Ο Ζαχάροφ επισημαίνει ότι φυσικά οι τεχνικοί περιορισμοί που συνδέονται με την παρουσία του προσωπικού υπάρχουν, αλλά αν η τροφοδοσία του πλοίου σε απαραίτητα είδη και η αντικατάσταση του προσωπικού πραγματοποιηθούν με τον σωστό τρόπο, τότε η δυνατότητα παρουσίας του θα είναι απεριόριστη. Συνήθως η υποστήριξη και τροφοδοσία γίνεται με μεταφορικά πλοία, επομένως αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα, υποστηρίζει ο πλοίαρχος Ζαχάροφ. Ο αμυντικός αναλυτής Βιατσεσλάβ Τσιλιούικο πιστεύει ότι η παραμονή του πυρηνικού καταδρομικού στη Μεσόγειο ίσως και να μην συνδέεται με το θέμα της προστασίας της Ολυμπιάδας, πόσο μάλλον αφού η προστασία της περιοχής όπου θα διεξάγονται οι Ολυμπιακοί μπορεί να επιτευχθεί με άλλα μικρότερα μέσα και χωρίς τη συμβολή ενός τόσο σημαντικού όπλου όπως το συγκεκριμένο πλοίο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η χρησιμοποίηση του Μεγάλος Πέτρος για την προστασία της Ολυμπιάδας μπορεί να αποτελεί την επίσημη εκδοχή πρόσχημα, αλλά στην πραγματικότητα ο σκοπός της παραμονής του στη Μεσόγειο να είναι διαφορετικός. Ας πάμε τώρα σε μια σειρά από μικρά φιλμάκια που αλίευσα από το εναλλακτικό τηλεοπτικό δίκτυο τη Web TV New Democracy, για να δούμε πώς βλέπουν τα πράγματα
όχι τα επίσημα πρακτορία, αλλά πώς θα δίνουν οι εναλλακτικές πηγές του διαδικτύου. Θα δούμε το φιλμάκι. Thousands of people rallied in Pakistan over the weekend in protest of the U.S. drone war. Speaking at a march in Karachi, Pakistani political leader Munawar. Στο Πακιστάν, λοιπόν, έγινε μια πολύ μεγάλη διαδήλωση εναντίον των αμερικανικών επεμβάσεων εκεί πέρα, ιδιαίτερα με τα αεροσκάφη άνευ πιλότου, τα περιβόητα drones, τα οποία έχουν σκορπίσει το θάνατο, υποτίθεται, εναντίον ομάδων της Αλ-Κάιντα, αλλά στην πραγματικότητα τα θύματα είναι άμαχοι, τα περισσότερα θύματα ανήκουν στον άμαχο πληθυσμό του Πακιστάν. Αυτή την είδηση δεν την είδαμε βέβαια να την μεταδίδουν τα μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία. A new study says over 11,000 children have died in Syria's civil war. According to the Oxford Research Group, 7 in 10 were killed by explosive weapons. Egypt's enacted a new law that'll require government permission for demonstrations. Στην Αίγυπτο τώρα έχουμε ένα νέο νόμο που απαγορεύονται οι διαδηλώσεις. Αυτός βέβαια έχει γίνει από την στρατιωτική κυβέρνηση, η οποία αποφασίζει έτσι να αντιμετωπίσει το κύμα των αντιδράσεων εναντίον της. The group of 28 activists and two journalists were jailed for two months until last week for trying to stop Russian oil. Έχουμε τώρα και την υπόθεση της Greenpeace, που και το πλοίο στην Αρκτική που προσπάθησε να εμποδίσει την άντληση πετρελαίου με τη Ρωσία. Έγινε από ένα διεθνές δικαστήριο, το οποίο δεν αναγνωρίζεται από τη Ρωσία, μια δίκη που αποφάσισε να απελευθερωθούν οι κρατούμενοι στη Ρωσία ακτιβιστές της Greenpeace. Αυτό έγινε στη Δύση, αλλά ήδη στη Ρωσία είχε αποφασιστεί να αφαιθούν ελεύθεροι όλοι πλην ενός οι 30 που είχαν συλληφθεί με εγγύηση. Αποφάσισε λοιπόν δικαστήριο στη Μόσχα να... όχι στη Μόσχα, νομίζω στην... πάνω στο Αρχαγγέλσκ, να αφαιθούν ελεύθεροι οι διαδηλωτές της Greenpeace, οι ακτιβιστές της Greenpeace, με εγγύηση όμως, αλλά και να μην μπορούν να εγκαταλείψουν το ρωσικό έδαφος, ώσπου να γίνουν οι δίκες τους. Ένας κρατείται. Νομίζω ότι κρατείται ο καπετάνιος του πλοίου ακόμα. Και να πάμε στη γειτονική Τουρκία, όπου χτες μιλούσαμε για την αναστάτωση που έχει προκαλέσει η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που ετοιμάζει που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός Ερντογάν. Εδώ βλέπουμε μεγάλη διαδήλωση δασκάλων πώς αντιμετωπίστηκε στην Άγκυρα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλα σημεία αναταραχής στην Τουρκία. Δεν είναι μόνο αυτό που... και έντονη η παρουσία της αστυνομίας και της καταστολής των διαδηλωτών. Όπως είναι γνωστό, αυτές οι διαδηλώσεις ίσως υποκινούνται και από τον Φετουλέχ Γιουλέν, τον πρώην ημάμι, ο οποίος έχει έρθει σε σύγκρουση με τον Πρωθυπουργό Ερντογάν. Δεν ξέρουμε ακριβώς, γιατί δεν υπάρχει πολύ μεγάλη πληροφόρηση. Το φιλμάκι το είδαμε από τη ρωσική τηλεόραση. Δεν το είδαμε ούτε από τα λεγόμενα διεθνή, τα δυτικά μέσα, ούτε φυσικά από τα τουρκικά μέσα. Και έτσι δεν ξέρουμε πολλές λεπτομέρειες. Δεν ξέρω και τουρκικά. Διαβάζω μόνο τις αγγλόφωνες εκδόσεις των τουρκικών εφημερίδων. Και έτσι είναι η πληροφόρηση περιορισμένη. Πάντως, το είδαμε αυτό από τη ρωσική τηλεόραση. Υπάρχει έντονη αντίδραση στο εκπαιδευτικό σύστημα της Τουρκίας. Δεν είναι μόνο το ελληνικό σύστημα που πάσχει, το εκπαιδευτικό. Πάσχει και αλλού. Με αυτές τις ειδήσεις φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Όπως διαπιστώνετε, ο τρελός κόσμος καλά κρατεί. Θα τα πούμε πάλι αύριο, αφού ευχαριστήσω τον Ανέστη Κόνιαλη και τον Βαγγέλη Κωνσταντινίδη
που με στήριξαν και σήμερα. Γεια σας.